Πάμε προς το παρόν να συνδεθούμε απευθείας με το εκθεσιακό κέντρο Αρκαλοχωρίου και τη Ράνια Τιμωραΐτη, η οποία έχει δίπλα της τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Γεια σας και να μπούμε κατευθείαν στο θέμα, κύριε Λέκα, να δούμε τι νεότερο υπάρχει αναφορικά με τη σεισμική δραστηριότητα, η οποία συνεχίζεται ή συνεχιζόταν τουλάχιστον μέχρι και πριν από λίγο με διάρκεια, με πιο χαμηλή ένταση προφανώς, αλλά είναι πάρα πολύ μετασεισμοί. Πού βρισκόμαστε? Πάρα πολλοί μετασεισμοί. Έχουμε δεκάδες μετασεισμούς. Βεβαίως, οι πέντε από αυτούς ήταν με βαθμό πάνω από 4 της κλίμακας Ρίχτερ, οι οποίοι έγιναν έντονα αισθητοί στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου, αλλά και οι υπόλοιποι σεισμοί γίνονται αισθητοί. Εκείνο το οποίο από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε εδώ με τον κύριο Υπουργό ήταν να διαχειριστούμε τις άμεσες ανάγκες που υπήρχαν. Αυτή τη στιγμή έχουν στηθεί σκηνές. Θα προσφερθεί σε λίγο το δείπνο. Οι ειδικές ομάδες πληθυσμού με ειδικές ανάγκες ουσιαστικά έχουν πάει σε ξενοδοχεία ή την χάνουν περίθαλψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τόσο σε ό,τι αφορά τη σεισμική δραστηριότητα. Πριν πάμε σε αυτό, με συγχωρείτε, κύριε Λέκα, ξέρουμε, γνωρίζετε για πόσους ανθρώπους μιλάμε, οι οποίοι θα κληθούν να φιλοξενηθούν ή φιλοξενούνται ήδη στο εκθεσιακό κέντρο Αρκαλοχωρίου, ή αν θα προσθεθούν κι άλλοι σε αυτούς που ήδη βρίσκονται εκεί? Θα προσθεθούν, συνέχεια προστίθεται. Είναι περίπου 2.000 οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν βοήθεια και βέβαια θα πρέπει να βρουν κατάλημα. Mm-hmm. Οι περισσότεροι βέβαια από αυτούς εκτιμώ ότι θα διαμείνουν σε αυτοκίνητα, αλλά υπάρχουν αρκετές σκηνές, έτσι ώστε στείνονται αρκετές σκηνές τους ώστε να διανυκτερεύσουν οι κάτοικοι. Είστε σε θέση να γνωρίζετε αν έχουν εκκαινωθεί όλα τα σπίτια, γιατί νωρίτερα και μέσα από το ρεπορτάζ προέκυψε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως ανήκουν και σε ευπαθείς ομάδες αρνούνται να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους. Έχετε κάποια πληροφόρηση από αυτού? Γίνεται ισχυρή σύσταση στα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί έστω και μικρές ζημιές να μην χρησιμοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Και θα πρέπει καταρχάς να ελεγχθούν και από τους μηχανικούς έτσι ώστε να αποδοθούν σε χρήση. Συστήνω στους κατοίκους οι οποίοι διαμένουν σε σπίτια να μην τα χρησιμοποιούν, γιατί υπάρχει μέγιστος κίνδυνος, γιατί η σεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται. Ένας μετασεισμός μπορεί κάλλιστα να προκαλέσει κατάρρευση σε ένα κτίριο. Αυτό το είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια το μεσημέρι, όπου πραγματικά σπίτια κατέρρευσαν με ένα σεισμό της τάξης των 4,2 βαθμών. Άρα λοιπόν ισχυρή σύσταση, οι κάτοικοι οι οποίοι διαμένουν σε σπίτια τα οποία έχουν πάθει έστω και ελάχιστες ζημιές να μην τα χρησιμοποιήσουν απόψε. Μέχρι στιγμής έχουμε ασφαλή εικόνα για το αν ήταν ο κύριος σεισμός, κύριε Λέκα? Η πρώτη αντίληψη που θα έχουμε θα είναι στις 10 το βράδυ, όπου έχω συγκαλέσει σύσκεψη όλων των Ελλήνων επιστημόνων στην Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου. Σε αυτή την επιτροπή θα εκτεθούν οι απόψεις των συναδέρφων και στη συνέχεια θα ενημερώσουμε επισήμως την πολιτεία για την εκτίμηση που θα έχουμε κάνει και τις συστάσεις βέβαια που θα κάνουμε προς την Γενική Γραμματεία Πολιτικής. Κύριε Λέκα, έχει γίνει κάποια επανεκτίμηση όσον αφορά το μέγεθος ενός ενδεχόμενου ισχυρού μετασεισμού? Μέχρι στιγμής αυτό που ξέρουμε είναι ότι maximum θα δώσει ένα 4,8. Όσο μπορεί να γίνει πρόβλεψη για ένα φαινόμενο όπως είναι ο σεισμός? Κοιτάξτε, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στην Επιτροπή. Η περιοχή είναι μια ιδιόρυθμη περιοχή, όπως το καταλάβαμε όλοι μας με το σεισμό το σημερινό. Θεωρώ ότι ένας μετασεισμός της τάξης των 5,2 βαθμών είναι πιθανός να γίνει. Συνεπώς θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα και γι' αυτό κάνουμε και τη σύσταση να αποφεύγονται τα σπίτια τα οποία έχουν έστω και μικρές βλάβες. Όμως δεν θα ήθελα να προκαταλάβω τις αποφάσεις και τις εκτιμήσεις της Επιτροπής. Αργά το βράδυ θα είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε λεπτομερώς την κατάσταση. Πάντως η κατανομή των εδαφικών συνθήκων της ευρύτερης περιοχής, κύριε Λέκα, έπαιξε ρόλο σε ό,τι αφορά στην αποτύπωση των ζημιών, έτσι δεν είναι? Ναι, και το έχω συζητήσει αυτό και με τον κύριο Υπουργό και με τον κύριο Περιφερειάρχη. Είναι θέματα συντονισμού κτηρίων, είναι θέματα διάχυσης της σεισμικής ενέργειας σε ορισμένες κατευθύνσεις, είναι θέματα απόκρισης εδάφους, είναι πάρα πολλά θέματα τα οποία θα τεθούν επιθάτητος το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να διερευνηθούν όλα αυτά τα θέματα για να μπορέσουμε στη συνέχεια να κάνουμε την ανοικοδόμηση της περιοχής με ασφαλή τρόπο. Πάντως στην Κρήτη, κύριε Λέκα, υπάρχει ένα έτοιμο δίκτυο πυκνό. Ένα προηγμένο σύστημα καταγραφής, το οποίο πήρε και ΦΕΚ πριν από 1,5 χρόνο, καλύπτει ολόκληρο το νησί, ανοίγει ομπρέλα πάνω από την Κρήτη. Και θέλω να σας ρωτήσω αν πραγματικά ήρθε η ώρα, με βάση και τη σημερινή εξέλιξη, να το ενισχύσουμε περαιτέρω με ανθρώπινο δυναμικό, με πόρους,
Μιλάω για το Ινστιτούτο του Εσωτερικού της Γης. Κοιτάξτε, ο κάθε ένας επιστημονικός φορέας έχει τις δικές του επιδιώξεις, το δικό του πρόγραμμα, το δικό του σχέδιο. Δεν θα σταθώ εγώ ουσιαστικά στο να κρίνω τις ενέργειες που κάνει κάθε ίδρυμα. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι ότι δεν θα πρέπει να ενεργούμε μεμονωμένα. Υπάρχει το Εθνικό Δίκτυο Σεισμογράφων, υπάρχουν οι εθνικοί φορείς. Ο ΑΣΠ πλέον εντάχθηκε στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και θα πρέπει να γίνει κάτι συλλογικό. Καλές είναι οι πρωτοβουλίες αυτές, οι μεμονωμένες πρωτοβουλίες, καλά είναι όλα τα συστήματα αυτά, αλλά θα πρέπει επιτέλους όλοι οι επιστήμονες όλης της Ελλάδας να συμβάλλουν σε κάτι το οποίο θα είναι πραγματικά χρήσιμο και θα είναι πραγματικά επιχειρησιακό, προκειμένου να βοηθηθεί ο Έλληνας πολίτης. Η δικιά μου αγωνία δεν είναι αν θα στήσω σεισμογράφους ή αν θα κάνω έρευνες ή αν θα κάνω οτιδήποτε. Η ναι, αλλά το πόσο καλά μελετημένες είναι οι σεισμικές πηγές στο νησί, δεν είναι ένα θέμα. Βεβαίως είναι ένα θέμα και θα πρέπει περαιτέρω να μελετηθούν, αλλά δεν θα πρέπει να μελετούνται από μεμονωμένες διαδικασίες και μέσα από μεμονωμένα συστήματα. Υπάρχει, έχω πει στον Περιφερειάρχη ότι θα αναλάβω την ευθύνη όλοι οι Έλληνες επιστήμονες από όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι σχετικοί βεβαίως επιστήμονες, να αναλάβουν μια κοινή δράση η οποία στο τέλος να έχει στόχευση την ασφάλεια του Έλληνα πολίτη και την ασφάλεια των κριτικών. Μάλιστα, λοιπόν, μία τελευταία τοποθέτηση από εσάς αναφορικά με τις εκκλήσεις που γίνονται στον κόσμο αυτή τη στιγμή, που επικεντρώνονται, όπως μας είπατε και νωρίτερα, ως προς το κομμάτι της εκένωσης. Δηλαδή, καλό είναι να μην μείνει κανείς μέσα στο σπίτι του, εάν και εφόσον έχει κριθεί ακατάλληλο, έτσι, αν και η πλειονότητα των κτισμάτων έχει λίγο πολύ κάποιο πρόβλημα. Κοιτάξτε, δεν έχουν κριθεί ακόμα τα κτίρια, αλλά κτίρια τα οποία έστω και παρουσιάζουν την παραμικρή ρογμή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Θα πρέπει εδώ να τονίσω το εξής, ότι αύριο θα γίνει έλεγχος των κτιρίων των κρίσιμων υπηρεσιών. Δεν μπορούν να ελεγχθούν σπίτια γιατί η σεισμική δραστηριότητα ακόμα είναι σε εξέλιξη. Είπατε κρίσιμες υπηρεσίες, συγγνώμη σας διακόπτω, εννοείται και τα σχολεία. Και τα σχολεία και τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία και γενικώς κτίρια στα οποία συσσωρεύεται κόσμος, συγκεντρώνεται κόσμος. Σε αυτά τα κτίρια υπάρχουν προτεραιότητες και στα δίκτυα βεβαίως, στα δίκτυα κοινής ομφυλίας. Σε αυτά θα προηγηθούν οι έλεγχοι και στη συνέχεια όταν χαλαρώσει το φαινόμενο τότε θα αρχίσουν οι εκτιμήσεις στα κτίρια. Γιατί δεν θα πρέπει να επαναληφθεί το φαινόμενο της Κεφαλονιάς το 2014, όπου τη μία Κυριακή που έγινε ο σεισμός αποδοθήκαμε σε έναν αγώνα δρόμου να καταγράψουμε κτίρια, να εκτιμήσουμε τροτότητα κτιρίων και μετά μία εβδομάδα ξαναγίνει ο σεισμός και επέφερε σημαντικές βλάβες και στα κτίρια αυτά. Θα πρέπει να χαλαρώσει η σεισμική δραστηριότητα για να μπορέσουμε μετά να κάνουμε την εκτίμηση ασφαλώς.